Σταματάς από φίλη Γιάννης Χαρούλης, κοίτα εγώ, ελπίζω αυτή την φορά να είμαστε λίγο πιο τυχεροί, Σαλίνα. Καλημέρα ακόμη μια φορά. Καλημέρα, Κανά. Αυτό είναι. Έτσι, οι δυσκολίες μας φέρνουν ακόμη πιο κοντά. Έτσι είναι, έτσι είναι. Σαλίνα, καλημέρα ακόμη μια φορά στο Πολίτη 176. Να πούμε ξανά στους ακροατές μας ότι η Σαλίνα αυτή την περίοδο κυκλοφορεί το καινούργιο της κομμάτι «Οι Γενναίοι», μόνο «Οι Γενναίοι», κάτω από καινούργια δισκογραφική εταιρεία. Πες μου λίγα λόγια, πώς έγινε αυτή η αλλαγή? Μ' αρέσουν γενικά οι αλλαγές από ό,τι φαίνεται. Σήμερα κυκλοφορεί και επίσημα στις 12. Ενώ έχει βγει εδώ και μερικές μέρες, παίζει σε ραδιόφωνα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά σήμερα βγαίνει και το βίντεο κλιπ, το οποίο σκηνοθέτησα εγώ και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Και έμαθα και μοντάζ και το έκανα και το μοντάζ. Οπότε είναι εντελώς δικό μου το κομμάτι, στίχη, μουσική. Και είναι νομίζω ότι πιο προσωπικό και ότι πιο καλό έχω κάνει μέχρι τώρα. Και το ακούω και από τα σχόλια του κόσμου. Δηλαδή έχει ήδη αγαπηθεί. Όντως. Και ναι, είναι κάτι πολύ έτσι δυνατό. Και η γενναία μου προσπάθεια. Μόνο γενναία. Από πού προήρθε αυτός ο τίτλος, η στίχη, ποια ήταν η έμπνευση? Λοιπόν, είναι διάφορες εικόνες που μου έχουν έρθει. Δηλαδή, στην Αθήνα, εδώ στο διαμέρισμά μου, βλέπω απέναντι διάφορα έτσι μπαλκόνια με απλωμένα ρούχα τα οποία χορεύουν. Ναι. Και ήταν μια εικόνα που έκανα στίχο. Ακούω κατά καιρούς έναν ακορντεονίστα να έρχεται και να περνάει στις γειτονιές από κάτω. Όλα αυτά λοιπόν σιγά σιγά τα έβαλα έτσι σε μια ιστορία. Νομίζω σε αυτή την ιστορία με βοήθησε και η παράσταση που είχαμε κάνει, τα όνειρα γλυκά, που είχε να κάνει και με ένα χωρισμό και με έναν έρωτα έτσι, που τελικά. Mm-hmm. Σιγά σιγά φεύγει ο θυμός και του χωρισμού. Και όλο αυτό έγινε ένα τραγούδι που πραγματικά έτσι είναι πολύ συγκινητικό, νομίζω. Εμένα προσωπικά. Και αισιόδοξο ταυτόχρονα. Μου θυμίζει λίγο ταγκό. Ειδικά η αρχή. Ναι. Είναι μπολερό και πάει λίγο προς τα ταγκό. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, ναι. Να πούμε και στους ακροατές που μας ακούνε τώρα, την Σαλίνα σίγουρα την ξέρετε 100% από την τηλεοπτική σειρά του Αντένα που είχε τραγουδήσει στους τίτλους αρχής το «Λίκε Λίκε είσαι εδώ». Από ναι, τότε. Έτσι με είχαν πρωτομάθει. Ακριβώς. Ναι. Και από τότε έχουν περάσει πόσα χρόνια και βλέπω μια προσωπική και επαγγελματική πορεία η οποία όσο πάει σε ποιότητα ανεβαίνει. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Και στο λέω και στον αέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που η φωνή σου και τα τραγούδια σου σιγά σιγά έρχονται και δένουν. Δηλαδή η φωνή αυτή ακριβώς και να πηγαίνει αυτή η φωνή σε τραγούδια που θα την αναδείξουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Σήμερα με την κυκλοφορία του κομματιού. Θα είμαι στην Κύπρο το Μάιο, οπότε θα τα πούμε και από κοντά. 2 και 3 Μαΐου φέρνουμε την παράσταση «Τα όνειρα γλυκά», η οποία έχει μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα, τη φέρνουμε και στην Κύπρο. Πολύ ωραία. 2 στο Πατήχη Ελεμεσού, 3 στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακα, «Τα όνειρα γλυκά», μαζί με την Ελπίδα, τη γνωστή και αγαπημένη τραγουδίστρια. Και είναι μια δουλειά που πραγματικά έχουμε αγαπήσει και στην Ελλάδα και πιστεύω θα την αγκαλιάσουν και στην Κύπρο. Πια πολύ ιδιαίτερη δουλειά, έτσι, με στοιχεία αυτοβελτίωσης, μουσικοθεατρική παράσταση και θα τα ξαναπούμε τότε. Αν βολέψει για Λευκωσία και σε Λευκωσία το πρωί, σου λέω από τώρα είναι κλεισμένο για να δεις στο στούντιο να τα πούμε και από κοντά και για τη θεατρική παράσταση. Θα χαρώ πολύ πολύ να τα πω. Παρομοίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που αφιέρωσες. Καλή επιτυχία με το κομμάτι. Τιτλοφορείται μόνο «Οι Γενναίοι» και το ακούμε τώρα στον Πολίτη 107.6. Καλή συνέχεια, Σαλίνα. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Κι έτσι όπως άκουγα το ακορντεόν.